Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε στην ώρα μας αυτή τη φορά, γιατί χθες είχαμε 6 με 7. Αργότερα πήγαμε, είδαμε κάτι παλικάρια να σηκώνουν μια κούπα και την έχουμε εδώ. Ακούστε λίγο. Ωραία ακούγεται. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καλαδίας. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν σπάει η μονοτονία της εκπομπής και δεν είμαι μόνο στο στούντιο. Γιατί 13 χρόνια τώρα να άρχισε κάθε μέρα και να είσαι μόνο, δεν λέει. Λέει. Υπάρχουν όμως κάποιοι στον τεράστιο αυτό σύλλογο που λέγεται Ηρακλής και κάποιες φορές μέσα στον χρόνο μας φέρνουν συντροφιά, όπως αυτή που ακούσατε, έβυχη, ευηχότατη. Και συντροφιά μέσα στο στούντιο με τους αληθινούς πρωταγωνιστές. Είμαι χαρούμενος γιατί από το 2006 που ξεκίνησε η ώρα για μπλε μέχρι και τώρα το 2019, ό,τι κούπα έχει έρθει στο βόλεϊ του Ηρακλή, είτε είναι πρωτάθλημα ανδρών, είτε είναι κύπελο ανδρών, είτε είναι σούπερ κάπ ανδρών, είτε είναι παμπέδες, παγκορασίδες, πέδες, κορασίδες, νεάνιδες, έφηβοι, ΕΠΕΣ, πανελλήνια πρωταθλήματα, έχουν περάσει όλα από αυτό εδώ το στούντιο. Τα κάλαντα θα πω σε λίγο. Κοντά μας είναι η χορηγή μας φυσικά. Να κάνω μια ερώτηση στους καλεσμένους μου πριν τους παρουσιάσω. Πεινάτε? Έτσι και έτσι. Αν πεινούσατε θα πηγαίνατε στο Χορτιάτι, στην ταβέρνα Κήπος, πριν από τον πρόεδρο να σας κάνει και ένα τραπέζι. Πολύ ευχαριστώ. Πληρώνει. Στο φαγητό δεν λέμε όχι. Ταβέρνα Κήπος λοιπόν, ο χορηγός μας, παραδοσιακή ταβέρνα στο Χορτιάτι, στην πλατεία, στο τέρμα των λεωφορείων, 2310-349-304, για να φάτε και να περάσετε υπέροχα. Κοντά μας είναι και τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Ως γνωστόν, βάσει πρωτόκολλου που έχουμε εδώ στην εκπομπή, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, είτε για βόλεϊ, αν και για ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι ότι στο στούντιο δεν έχουμε και πολλές αφορμές να φέρουμε κάποιον, μακάρι να αποκτήσουμε στο μέλλον. Είτε σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα του Ηρακλή, όσοι έρχονται ως καλεσμένοι εδώ στην ώρα για μπλε και στο στούντιο του Λίμπερο 107,4, το πρωτόκολλο λέει να αποφασίσουν τραγούδια. Ένας ήταν ο τολμηρός, οι υπόλοιποι ακόμα το σκέφτονται. Αν και κάποιος ζήτησε κάτι που κόπηκε, δεν το έχουμε βασικά. Δεν το έχουμε, τι να κάνουμε, το ψάχνουμε από εδώ, δεν το έχουμε αυτό που ζήτησε. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα πω στον αέρα φυσικά τι έχει ζητήσει, αλλά δεν το έχουμε, δεν το έχουμε, τελείωσε, έχει εξαντληθεί. Λοιπόν, αυτό το ζήτησε αυτός που εχθές έδειξε στους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή πώς παίζεται η μπαλίτσα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Να πω τρόπος επικοινωνίας FM και νέο το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr το email της εκπομπής μας. Αρχικά να δώσω ιεραρχικά την καλησπέρα μου στον προπονητή της εφηβικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τον Λάβη Μπαμπαλιούτα. Καλησπέρα από μένα. Εδώ, κοντά, γιατί δεν θα ακούγόμαστε μετά. Καλησπέρα από Καλώς μένα. Ο προπονητής, ο οποίος έχει γράψει μαζί με τα παλικάρια του ένα απίστευτο ρεκόρ στην ιστορία του εφηβικού βόλεϊ, καθώς για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτή η ομάδα που χθες πανηγύρισε το 15ο πρωτάθλημα ΕΠΕΣΤ και δεύτερο συνεχόμενο. Τώρα που θυμήθηκα και την τούρτα πάλι με το 15, είδες. Μας τάξανε κάποιοι μια τούρτα και δεν ήρθε η τούρτα. Στο Πανελλήνιο. Να πάρε το Πανελλήνιο για να φάμε τούρτα. Κανονίστε. Λοιπόν. Δεν είναι μόνο ότι εχθές ήρθε το 15ο πρωτάθλημα και δεύτερο συνεχόμενο, είναι ότι έχει έρθει με ένα ασύλληπτο ρεκόρ που δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν και σε κάποιο άθλημα γενικότερα. Η ομάδα αυτή μετρά 37 στα 37, 37 συνεχόμενες νίκες και αίτητη σε δύο αγωνιστικές περιόδους. Τώρα το στοίχημα βέβαια είναι να πάρει το Πανελλήνιο αίτητη για δεύτερη συνεχόμενη φορά, γιατί πέρυσι το πήρε αίτητη. Λάμπη, αυτή είναι η ομάδα σου. Όπου έχει ένα χαμόγελο σαν τον Τζόκερ. Καταρχήν είμαι χαρούμενος, έχει γίνει θεσμός κάθε χρόνο. Να είμαστε εδώ. Μετά από μια κατάκτηση, να έρχομαι εδώ πέρα μαζί σου.
Πέρσι δεν μπορέσαμε λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων. Πέρσι ήταν ο Παναγιώτης ο Βαρβεσιώτης, ο Ανδρόνικος ο Κονιόρδος, ο Κονιόρδος και ο Κανιούρας. Ο Στέφανος, ναι. Εμείς είχαμε υποχρεώσει. Και μαζί νομίζω ομάδα. Μιλήσαμε τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά, ναι. Αλλά η κούπα ήταν εδώ. Όπως πάντα. Εδώ ήταν η κούπα. Και σας ευχαριστώ που είστε πιστοί το ραντεβού σας και μας τη φέρνετε κάθε χρόνο. 37-37. Είναι εντάξει, είναι πολύ μεγάλο νούμερο και πολλές φορές ίσως να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Είναι φοβερό πραγματικά ότι κάθε μέρα με τα παιδιά μέσα στο γήπεδο έχουμε κάτι καινούριο, κάτι ωραίο. Υπάρχει άριστη συνεργασία και με κάποιες προσταφαιρέσεις κάθε χρόνο μικρές. Στην ουσία υπάρχει ένας σταθερός χορμός. Έχουμε άριστη συνεργασία και βγαίνει το αποτέλεσμα μέσα στο γήπεδο. Παρένθεση. Ο τεράστιος Στέλιος Ναυροζίδης μου έχει κάνει μια ανάρτηση και πάνω σε αυτό που έλεγα για το πόσο πιστό είναι το βόλεϊ του Ηρακλή και τα αναπτυξιακά τμήματα όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει και η ώρα για μπλε εδώ στο Λίμπερο από το 2006, θα σας διαβάσω κάτι που ανήρτησε πριν από λίγο. 8 πρωταθλήματα Ελλάδος εφήβων. 15 πρωταθλήματα ΕΠΕΣ, αυτό που μου στείλε περσινό, το πρόσθεσα τώρα. 11 πρωταθλήματα Ελλάδος παιδών. 14 πρωταθλήματα ΕΠΕΣ παιδών. 6 πρωταθλήματα Ελλάδος παμπέδων. 10 πρωταθλήματα ΕΠΕΣ παμπέδων. Για τα αγόρια αυτά, γιατί υπάρχουν διακρίσεις και στα κορίτσια. Και νομίζω, Λάμπη, βλέποντας το φυλάδιο σε οποιοδήποτε Final Four, είτε είναι ΕΠΕΣΤ είτε είναι Πανελληνίου Πρωταθλήματος, δεν κουράζεσαι να διαβάζεις τη λέξη Ηρακλής. Αυτό κάτι δείχνει. Έτσι από το 97 που αν δεν κάνω λάθος ήρθε το πρώτο εφηβικό στο σύλλογο, μέχρι το 2019 που είναι πολλά τα χρόνια. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει τη μεγαλύτερη παράδοση στα αναπτυξιακά τμήματα. Προσέχει πάρα πολύ σε αυτές τις ηλικίες. Ίσως είμαστε η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που έχουμε κάθε μέρα προπόνηση. Μια μισή ώρα, δύο ώρες, έχουμε ξεπεράσει και τις δύο ώρες. Νομίζω, εντάξει, δεν είναι τυχαίο να έρχονται τέτοιες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Θα μας παρουσιάσεις τα παλικάρια, να το κάνω εγώ. Εσύ, οπωσδήποτε. Λοιπόν, από τα δεξιά έχω τον αρχηγό. Θα χειροκρατήσετε μόνοι σας. Το κάνουμε έτσι. Πες εσύ και θα βοηθήσουμε. Αυτός που... Δεν θα πω τι έκανες μετά με τη βουτιά. Θα πω ότι το σήκωσες ως αρχηγός. Να το πω με τη βουτιά. Όχι, δεν το λέω. Πες το. Ο Κωνσταντίνος ο Καλαϊτζίδης είναι κοντά μας. Ο αρχηγός. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα και από μένα. Και χρόνια πολλά για τον πατέρα σου και τη μητέρα σου που νομίζω τους κάνατε το καλύτερο δώρο χθες. Νομίζω πως ναι, ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω για αυτούς. Ο κύριος Καλαϊτζίδης, ο οποίος χθες είχε τα γενέθλιά του και ως πρόεδρος το πανηγύρισε. Πώς τα καταφέραν οι γονείς σου και έχουν γενέθλια ίδια μέρα, δεν ξέρω. Και συμπτωματικά φυσικά ήταν και η μέρα του τελικού. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος το σήκωσε μαζί με τον Πασαδόρο που εχθές έδειξε στο Ρόκα πώς παίζεται το ποδόσφαιρο, τον Άγγελο Στεφανίδη. Θα εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό σε λίγο. Και στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος πήγε να κάνει το καθιερωμένο που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια, το καθιερωμένο για τον Ηρακλή κάθε χρόνο είναι να σπάμε λίγο το κύπελο. Άμα δεν το κάνουμε μια χρονιά, δεν πάει γούρι. Κωνσταντίνε. Κοίταξε, νομίζω, Γιώργο, πλέον είναι παράδοση. Τα τελευταία δύο χρόνια που σηκώνω το κύπελλο, το σπάω κιόλας, παίρνουμε και το Πανελλήνιο. Η τυχαίο. Αλήθεια είναι ότι το φτιάξαμε. Το γούρι. Ποιος το καθάρισε, ο Τέο το έκανε το πρωί. Ναι. Ο Τέο. Να είναι καλά ο Τέο που το φτιάξε, σαν καινούριο είναι. Μαζί με τον Κωνσταντίνο, τα χαιρετίσματά μας. Είναι κυπελάρα η φετινή από την ΕΠΕΣΤ, πολύ ωραίο κύπελλο. Γίνεται λοιπόν το τελετουργικό αφού βγαίνει η κλασική φωτογραφία της απονομής. Να παίρνει ο αρχηγός το κύπελο και να κάνουν τη βουτιά. Βέβαια έχει ξεχάσει ο Κωνσταντίνος ότι το αφήνουμε το κύπελο και μετά κάνουμε τη βουτιά για να βγούμε φωτογραφία. Δεν πέφτουμε με το κύπελο. Τα κατάφερες έτσι? Τα κατάφερα, εννοείται. Εντάξει, πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πασαδόρε, τι γίνεται? Καλά. Ευχαριστημένος. Πολλά συγχαρητήρια και σε σένα. Και όχι μόνο Πασαδόρος. Λοιπόν, άντε, θα το πω τώρα. Αν δεν έχετε δει το βίντεο που μάλλον έχει γίνει viral και κυκλοφορεί από χθες
στο Facebook, κυρίως στο διαδίκτυο, αλλά και σε όσους έχουν Instagram. Είναι η τελευταία φάση στο 24-23. Ναι. Έχει σέρβις ο διαγώνιος του Πήγασου. Βγαίνει μια υποδοχή από το λίμπερο του Ηρακλή και η μπάλα φεύγει, έτσι όπως βλέπετε το γήπεδο, από πίσω όπως το βλέπετε, δεξιά και αρκετά δεξιά. Δηλαδή πάει για άσο. Περνάει από το άλλο γήπεδο. Περνάει από το άλλο γήπεδο, σωστά. Να με βοηθάς, κύριε προπονητή, να με βοηθάς. Και έρχεται λοιπόν αυτό το παλικαράκι το γενναίο, ο Άγγελος, και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του εκείνη τη στιγμή, γιατί καταλαβαίνετε αν βάλει τα χέρια του, μάλλον δεν θα προλάβει. Και έχει κάνει το... Τώρα πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, ψαλιδάκι δεν το λες. Πλασεδάκι. Ένα πλασεδάκι. Με το αριστερό. Με το αριστερό. Με το αριστερό. Με το αριστερό. Μπράβο ρε μπάγα. Και με το αριστερό κιόλας, έτσι. Αριστεροπόδαρος είναι. Είσαι αριστεροπόδαρος. Ναι, ναι. Τελείως. Κύριε Ρόκα, ακούτε! Αν και έχουμε βιτλή από εκεί, δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, λύσαμε τη θέση. Και βγάζεις αυτή την εκπληκτική προσπάθεια. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Πήγασο. Αφού περνά ο Δημήτρης, νομίζω, εσύ την περνάς. Το Λίμπερο ξανά την περνά. Και κάνουν πρώτο χρόνο. Και έρχεται ο Γίγαντας ο Κεσεσίδης και κάνει μονό μπλοκ. Και άντε γεια. 25-23. Και κάπως... Νομίζω δεν υπήρχε πιο εντυπωσιακός τρόπος να τελειώσει το παιχνίδι. Στο σετ που ίσως δυσκολευτήκατε σε σχέση με τα άλλα που τα πήρατε για πλάκα με 15-16. Σίγουρα εντυπωσιακός τρόπος, αλλά πίσω από αυτόν τον τρόπο και την παλαδόρικη έτσι φάση κρύβεται και μια νοοτροπία που έχουμε στον Ηρακλή εδώ και χρόνια και τη συνεχίζει και ο Λάμπης ο Παπαλιούτας ο προπονητής, όπου κυνηγάμε κάθε φάση, προσπαθούμε κάθε φάση, ακόμα και δύσκολη, να τα βγάλουμε πέρα και πιστεύω ότι μας βγήκε σε καλό αυτό γιατί τελείωσε και το σετ έτσι. Έχω μήνυμα τώρα, αληθεύει ότι ο Ρόκα κάλεσε για δοκιμή αριστεροπόδαρο παίκτη του βόλεϊ και δεν επέτρεψε ο κόουτς Μπαμπαλιούτας. Αληθεύει. Είχες κλείσει από τον Ρόκα σήμερα. Υπάρχουν κάποιες φήμες. Τηλέφωνο σε πήρε. Ο Ισπανός προπονητής του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Δεν θα αποκαλύψω στον αέρα. Ναι. Απλά τα παιδιά που και που θέλουν να παίζουν και για λίγο ποδόσφαιρο. Όντως γίνεται αυτό τις προπονήσεις. Γίνεται, όντως. Σπάνια όταν υπάρχει έτσι μια. Τώρα μετά το χθεσινό πρέπει να το αυξήσουμε λίγο, έτσι. Μετά από αυτή την άμυνα, πολλοί το κατακρίνουν. Και εγώ λίγο να πω την αλήθεια ότι φοβάμαι, αλλά τα παιδιά τις λίγες φορές που έχουμε παίξει είναι προσεκτικοί. Την έχουν την παλίτσα. Και από ό,τι φαίνεται βοηθάει. Α, φοβάσαι να μην γίνει κανένα tackling, κανένα αυτό. Εντάξει, είμαστε λίγο αυστηροί σε αυτό, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν γελάνε τέτοιες μπάλες χαμένες με τα πόδια. Και τη γύρισε, Άγγελε, χωρίς παράβαση, έτσι, γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις και το νόμιμο. Ναι, ναι, πρέπει να περάσεις. Δεν είναι μόνο να τη βρεις, είναι να την περάσεις και σωστά. Γιατί είναι έξω από το φιλέ η μπάλα. Θα χειροκροτήσουμε τον MVP που τον έχουμε εδώ στα αριστερά μας. Οπωσδήποτε. Δημήτρης Μούγλιας, MVP, νομίζω πανάξια κατέκτησε αυτό το τίτλο. Καλησπέρα για μένα. Καλώς το να. Τι γίνεται, μεγάλε? Καλά, μια χαρά. Και δεύτερο σερί MVP. Ναι, μετά το καλοκαίρι. Πέρυσι είχες πάρει με... Ναι, στο παιδικό με το σουφλί. Με τον Εύρο Σουφλίου, ναι. Το βγήκαν πρώτο, ναι. Του χρόνου και με τη Χαβάη. Ένα παναμερικάνικο, γιατί ως γνωστόν, δυστυχώς θα έλεγα, αλλά δεν μπορείς να πεις όχι σε μια τέτοια πρόκληση. Μακάρι σε λίγα χρόνια να σε ξαναδούμε εδώ με τη φανέλα του Ηρακλή, βέβαια για τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι, 4 χρόνια. Είναι η πρόκληση με το Πανεπιστήμιο στη Χαβάη. Πορε, φίλε. Θα πάμε, αρχηγέ, θα ετοιμάσεις ένα βανάκι να βάλουμε. Ένα βανάκι να πάμε να δούμε τον συμπαίκτη μας. Να πάμε να δούμε τον Μίτσο, ο οποίος του χρόνου θα είναι στο Πανεπιστήμιο της Αμερικής, με την υποτροφία που έχεις μπροστά σου. Αλλά ήδη πρόλαβε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, Δημήτρη, και μπράβο σου να κερδίσεις τον πρώτο σου τίτλο και φαντάζομαι τώρα ανοίγει όρεξη, έτσι. Δεν φεύγεις ακόμα, έχεις μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, ναι, θα φύγω τον Αύγουστο. Άρα το Πανελλήνιο είναι ο στόχος. Σίγουρα, ναι. Πώς το έζησες το χθεσινό? Και την βοήθεια τον εσύ, γιατί βλέπω είναι ομιλητικότατος. Και τον τίτλο του MVP και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καταρχήν παίξαμε σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Γεμάτο γήπεδο. Και ο παδί του Ηρακλή ήταν, να το πούμε. Ναι, μας βοήθησαν πολύ. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο, όπως κάθε φορά. Παίξαμε όπως ξέρουμε και ήρθε αυτό που ήρθε. Έτσι ταπεινά είναι όλα τα παιδιά σου. Εντάξει, πρέπει να είναι έτσι.
πρέπει να είναι έτσι, γιατί υπάρχει όλο το μέλλον μπροστά τους και μέρα με τη μέρα βελτιώνονται, διορθώνουν τα λάθη τους, την αδυναμία τους, μαθαίνουν το παιχνίδι. Υπάρχει όμως ο σεβασμός και αυτό το σερί που έχει έρθει, που είναι απίστευτο 2 χρόνια, σημαίνει ότι μπαίνεις σε όλα τα παιχνίδια χωρίς να υποτιμάς κανέναν αντίπαλο. Με σοβαρότητα. Έτσι, ακριβώς. Αν και είτε είναι η πιο δύσκολη ομάδα, είτε παίζουμε ένα τελικό, είτε παίζουμε στην αρχικές φάσεις, που είναι τα παιχνίδια πιο εύκολα. Στις αρχές και των 2 Final Four, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό που θα πω, και πέρυσι που ο ημιτελικός νομίζω ήταν με τον Άρη. Απλά διέφεραν τα ζευγάρια γιατί οι ομάδες ήταν οι ίδιες. Και πέρυσι ήταν Ηρακλής, Άρης, Ελπίδα και Πήγασος και φέτος ήταν η ίδια τετράδα. Και στον ημιτελικό με τον Άρη και στο φετινό ημιτελικό αλλά και στο ξεκίνημα του τελικού η ομάδα μπήκε αγχωμένα. Όχι στο 100%, μπήκε αγχωμένα. Και εγώ καθόμουν εκεί δίπλα στη γραμματεία και αριστερά μου ήταν ο Στέλιος Ναυροζίδης που το ζούσε με το δικό του τρόπο το παιχνίδι. Νομίζω χθες ξεκινήσατε και ήσασταν πίσω στο πρώτο σετ 7-5, κάτι τέτοιο. Όχι, νωρίτερα. Τέλος πάντων, υπήρξε άγχος και στον ημιτελικό υπήρξε άγχος, ειδικά στο τελευταίο σετ που Δημήτρη πήγε στο 22-24 και γύρισε. Ναι, ναι. Με την ελπίδα. Ναι, ναι. Και έγινε 26-24. Και κάθε φορά στο Στέλιο έλεγα το ίδιο πράγμα. Μη τρελαίνεσαι, 3-0 θα λήξει. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση, ρε παιδί μου. Και 24-17 να κερδίζανε οι αντίπαλοι, θα το κάνατε 26-24. Αυτή είναι η σιγουριά που εισέπρατα εγώ βλέποντας το μάτς και τα περσινά και τα φετινά. Και εδώ νομίζω έχει να κάνει η Λάμπη με την νοοτροπία νικητή που έχουν αποκτήσει τα παιδιά σου, έτσι, οι παίκτες σου. Εντάξει, δεν μετράει το πώς ξεκινάς. Γιατί το σετ μέχρι τους 25 πόντους έχει πολύ μεγάλο, έχει δρόμο που λέμε. Ούτε ακόμα και αν χάσεις το πρώτο σετ. Το κάθε σετ είναι ξεχωριστά, το βλέπουμε ξεχωριστά. Φυσικά εντάξει, τώρα σκεπτόμενοι και την περσινή χρονιά, η τελική ήταν πιο εύκολη. Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις... Σε σχέση με τους ημιτελικούς. Ναι, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα πάει το παιχνίδι, ούτε έχουμε... Εμείς θέλουμε να μπαίνουμε από την αρχή δυνατά. Μπορεί να μην βγουν κάποιες φάσεις, αλλά στη συνέχεια η ποιότητα που έχει αυτή η ομάδα φαίνεται στη διάρκεια του σετ και το βόλεϊ, επειδή είναι δίκαιο άθλημα, στο τέλος τις πιο πολλές φορές κερδίζει ο καλύτερος. Η τελευταία ήττα που έχει αυτή η ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο προπέρσινο Final Four με τον Πήγασο στον ημιτελικό που τότε κατακτήσατε το χάλκινο μετάλλιο. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ο Πήγασος, από εκεί έγινε το σερί. Εκεί τα χρόνια ήταν και το τελευταίο του πρωτάθλημα, ήταν πολύ καλή ομάδα. Είχε πάρει και το Πανελλήνιο τότε. Ναι. Τότε χάσαμε η τελευταία φορά αυτό που είπες. Από τότε η ομάδα... Τα πήρατε στο κρανίο και λέτε δεν πάμε να κάνουμε 37 νίκες τώρα. Σίγουρα κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει τη συνέχεια, ότι θα ήταν τόσο ωραία. Αλλά είπαμε, το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, το βλέπουν όλοι οι αθλητές αυτό και γι' αυτό υπάρχει η σταθερότητα και τόσες πολλές νίκες. Συνεχίζουμε εδώ στην διαφορετική εκπομπή μας. Άλλωστε κάθε χρόνο έχουμε τέτοιες διαφορετικές εκπομπές και μακάρι να είχαμε κάθε μέρα τέτοιες διαφορετικές εκπομπές, να ξεφύγουμε λίγο από τη μιζέρια της καθημερινότητας και να λέμε όλα τα αρνητικά του ποδοσφαίρου κυρίως, να έχουμε τίτλους, να έχουμε διακρίσεις και να έχουμε και κούπες. Το ξαναχτυπήσω. Ωραία ακούγεται. Το κύπελο που μας φέρανε εδώ οι έφηβοι του Ηρακλή. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω, θα κάνω ερωτήσεις πριν πάμε στο διάλειμμα, που θέλω να μου τις απαντήσουν οι αθλητές σου. Αρκετά μίλησες εσύ. Φτάνε. Σε κάνουμε στην άκρη τώρα. Φτάνε. Και ήρθε η ώρα για τα παιδιά. Θέλω να μου πείτε, αν υπήρχε κάποιο δύσκολο παιχνίδι, πόσα σετ βασικά χάθηκαν. Τώρα θα ξαναρωτήσω εσένα. Τρία σετ όλη τη χρονιά. Άκυρη ερώτηση, δεν θα την κάνω. Ήθελα να τους ρωτήσω ποιο ήταν το δύσκολο μάτς της σεζόν, αλλά με... Καταρχάς δεν χάθηκες έτσι στο Final Four. Δεν χάθηκες έτσι. Μετράει τώρα ο Λάμπης. 42-3. Πω. Μπορούμε να σου πούμε ποιο ήταν το πιο εύκολο μάτς. Για πες εδώ, το μικρόφωνο. Για το πες, πιο Άγγελε. Εύκολο μάτς, αν θυμάμαι καλά, ήταν... Με ΑΕΝ Πανοράματος. Όχι, ήταν στο Κατσάνιο με Ιωνικό.
ο οποίος τερμάτισε τρίτος. Το πιο εύκολο. Μιλάμε για πέρσι. Πέρσι μιλάμε, αν το θυμάστε, το οποίο είχε λήξει 25-0. Έλειξε 25-0 πέρσι. Ο Ιωνικός προφανώς δεν ήταν όπως φέτος που πήγε. Όχι, δεν ήταν. Τρίτος. Αλλά μιας που δεν βρίσκουμε τώρα δύσκολο μάτς, ας σου πούμε 25-0. Καλά δεν τρέπεστε λίγο. Με 25 σέρβις. Εδώ, εδώ, εδώ. Με 25 σέρβις του Άγγελου. Σοβαρά μιλάς. Ξεκίνησε και. Καλά, ναι, δεν, τι σοβαρά μιλάς. Δεν πήγε. Ξέχασε να σταματήσει. Περίμενε, γιατί αυτό δεν το ξέρω. 25-0. 25-0. Πόσους άσους πήρες? Δεν ήταν μόνο άσοι. Είχε άσους. Δεν θυμάμαι πόσο. Είχε, σίγουρα είχε, θα είχα κάποιους άσους, αλλά δεν χάναμε τη φάση. Fair play ρε παιδιά, λίγο κάτι. Να πάρουν ένα πόντο για άλλο. Το σκεφτήκαμε, αλλά μετά είχαν μπει κάτι. Ζυζάνια. Κάτι τέτοια βραβεία προς το τέλος. Α, είχε τέτοια πράγματα. Είχε κάτι 10 ευρώ κουνόντουσαν. Εγώ 50 ευρώ έβρεπα. Αυτό ήταν σε παιχνίδι ομίλου, έτσι. Ναι, ναι. Στο περσινό πρωτάθλημα. Περσινό. Φέτος δεν είχαμε μια τέτοια μαγεία. Τόσο από εύκολο. Όσο θυμάμαι, όχι, δεν είχαμε. Το πιο... Υπήρχε δύσκολο μάτς που έλειξε 3-1. Να πω κάτι. Να στο συγκεκριμένο μάτς ήταν ο διεθνής διαιτητής Μανώλης Γεωργιάδης. Ποιος ήταν και χθες, δεύτερος. Ήταν δεύτερος, ναι, σωστά. Ναι, πρώτος ήταν και μου είπε ότι σε όλη την καριέρα δεν έχει δει κάτι ανάλογο. Ναι. Αυτά θα μας τα λέτε, ρε παιδιά. Αυτό είναι θεματάρα. Μπράβο σας. Μπράβο σας, αν και το ξαναλέω, είστε. Έπρεπε να ντρέπεστε που δεν τηρήσατε το fair play. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Το πιο δύσκολο ποιο ήταν, Κωνσταντίνε? Για φέτος μιλάμε. Σε αυτή την πορεία των 37 νικών. Εντάξει, το πιο δύσκολο αποτέλεσμα που έχετε φέρει είναι το 3-1. Tie break δεν έχετε παίξει. Έχετε παίξει? Μέχρι στιγμής όχι. Δεν έχετε παίξει. Κανένα. Δεν ξέρετε πώς είναι καν το tie break. Έχουμε ξεχάσει πώς είναι, να σε πω την αλήθεια, Γιώργο. Πω, δυσκολεύεστε πάρα πολύ. Ποιο μπορεί να πιστεύεις ότι ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι? Πιστεύω ήταν στον όμιλο το παιχνίδι με τον Εύωσμο. Με τον Νέαντα. Ναι. Φέτος. Που πήγε 3-1. Ναι. Ήταν λίγο πιο. Στο Κατσάνιο ή στον Εύωσμο? Στο Κατσάνιο. Ο οποίος ο Νέαντας δεν ήταν στο Final Four. Δεν ήταν, όχι. Διαφωνείς, κύριε προπονητή? Όντως αυτό το μάτς δεν παίξαμε τόσο καλά. Ίσως έπαιξε καλά και ο Νέαντας Εύωσμο. Βέβαια δεν ήταν ούτε ο Δημήτρης Ομούχλιας. Μάλλον ήταν και δεν έπαιξε. Θα το χρησιμοποιούσαμε μόνο αν χρειαζόταν, γιατί είχε και το αντρικό. Με το αντρικό, ναι, ναι. Και έμεινε στο πάγκο. Εκείνο ήταν το μάτς που ήταν πιο ζώρικο για μας, γεμάτα τα σετ. Και στην έδρα μας κιόλας μας πιέσανε. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Τώρα μιας και το αναφέρεις, δεσμεύομαι ότι στο επόμενο μισάωρο θα μιλάνε μόνο τα παιδιά. Εγώ δεν θα λέω τίποτα. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, μιας και το αναφέρεις, νομίζω η χαρά σου είναι διπλή όταν έχεις και πρωταθλητές εφήβους, αλλά ταυτόχρονα όταν σου λέει και ο Γιάννης Ορφανός ότι αυτούς τους δύο, τους τρεις, δεν ξέρω πόσοι σε κάθε μάτς, τους θέλω για τους άντρες. Είναι η χαρά διπλή, έτσι. Για να υπάρξει και άμεσο αποτέλεσμα, γιατί πάρα πολύ καλή η τίτλη, αλλά βάσει και των μηνυμάτων που διάβαζα χθες στο Facebook, όλοι λέγανε αυτό. Τα δικά μας παιδιά, τα νέα παιδιά, να τα δούμε αύριο μεθαύριο, να παίρνουν τις ευκαιρίες κτλ. Αυτό έχει ξεκινήσει από πρόπερση, θα έλεγα, που ήταν ο Αντώνης ο Μπουράκης και ο Στέλιος ο Τζουμάκας. Βεβαίως. Που ήμασταν και συμπαίχτες στην αντρική ομάδα και ήταν και αθλητές μου. Και πήρατε Πανελλήνιο και πήγατε και τελικό κυπέλλου και κάνατε πολλά. Και συνεχίζεται και αυτό με τον Δημήτρη τον Μούχλια και ο Άγγελος ο Στεφανίδης έρχεται στις προπονήσεις με την αντρική ομάδα και ο Κώστας. Βεβαίως. Οπότε, όχι διπλή χαρά, τριπλή. Ακόμη μεγαλύτερη. Τριπλή. Διάλειμμα θα κάνουμε? Κανένα τραγούδι θα ζητήσετε? Ζητήσαμε. Το βάλαμε. Ένα μόνο ζητήσαμε. Λοιπόν, το τραγούδι με το οποίο θα μπούμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι επιλογή του Δημήτρη Μούχλια. Το είπα στον αέρα τώρα, οπότε δεν γλιτώνεις. Να ξέρεις. MVP είναι αυτός. Δεν πρέπει να ζητήσει ένα τραγούδι. Πρέπει να ζητήσει. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο Τάκης ποιος είναι? Επιλογή Δημήτρη Μούχλια με Λάμπη Μπαμπαλιούτα. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας, με αυτό κάνετε ζέσταμα. Αυτό και το ακόμη και συμφωνητήρια. Είστε η ντροπή. Υπάρχουν ομάδες που βάζουν metal, που βάζουν rock, που βάζουν... Ξέρω εγώ, βάζουν κάτι ρε παιδί μου και αυτοί βάζουν τάκι-τάκι, κατάλαβες τώρα. Εγώ δεν μιλάω, είπαμε δεν θα μιλήσω. Ναι, δεν μιλάς. Δημήτρη, σ' αρέσει αυτό, σου δίνει ρυθμό. Ναι, είναι τέτοιο τραγούδι. Ωραίο. Ένας φίλος γράφει ότι μάλλον αναδεικνύει την πολύ μεγάλη φουρνιά αθλητών από τον Εύρο και από το Σουφλί, από όπου και κατάγεσαι. Και φυσικά για όσους δεν το έχουν καταλάβει, θα το χειροκροτήσω μόνος μου, γιατί είναι που λένε ο Βασίλης ο Μούχλιας,
ο Kill Bill. Μόνος μου χειροκροτά. Τι πράγμα είναι. Είσαι και εμείς, άντε. Καλό παιδί. Πέρυσι, περιγράφοντας τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, όταν στο 0-2 πήρε χρόνο συμμετοχής, αν και στο Βόλιο λίγο το χρόνο συμμετοχής ακούγεται οξύμορο, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, τέλος πάντων, και κατάφερε ο Ηρακλής με Βασίλη Μούχλια μέσα τον αδερφό σου να το γυρίσει σε εκείνο το απίστευτο μάτς. Ο Λάμπης το θυμάται καλά, ακόμα πονάει μέσα του τα πόδια του και τα χέρια του. Ξεπιάστηκες από εκείνο το παιχνίδι? Καθόλου. Δεν κοιμήθηκα. Ποιος κοιμήθηκε? Και βάλαν 5 ώρα τελικό μετά. Άντε μην το θυμηθώ. Και τελείωσε αυθόρμητα, Δημήτρη, περιγράφοντας το μάτς, χαρακτήρισαν τον αδερφό σου Kill Bill. Καλά έκανα? Καλά κάνετε, ναι. Έπαιξε πολύ καλά σε εκείνο το παιχνίδι. Και να πούμε ότι υπάρχει κι άλλος Μούχλιας, ο Μούχλιας Junior. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το φλερτ του Ηρακλή θα γίνει πιο πιεστικό το επόμενο χρονικό διάστημα. Πόσο είναι ο μικρός? Είναι 11 χρόνων τώρα. Είναι 11, ε? Ναι, ναι. Καλός είναι? Θα δείξει, είναι μικρός ακόμα. Τι, ναι. Θέσεις έχουν τώρα σε αυτήν την ηλικία? Όχι, αλλά επιθετικός. Διαγώνει τον λέω μου γι' αυτό. Θα δούμε, ναι. Εδώ τίποτα, έτσι, μόνο ο αδερφός έχει υποδοχή. Λοιπόν, πάω στους πιο ομιλητικούς, εδώ από τα δεξιά. Ή μάλλον πριν πάω στους ομιλητικούς, κάνε την αλλαγή, Μπίλη μου. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ζητάνε τραγούδια, όχι τα κοιτάκι. Μουσική εκπομπή γίναμε σήμερα, όπως καταλάβατε. Κωνσταντίνε, αρχηγέ, καλά τα λέει ο Σταμάτης, ε. Καλά τα λέει. Άλλοι κάνουν προθέρμανση με τι κοιτάκα, πώς το είπαμε, τα κοιτάκι. Το τι κοιτάγα πιο ωραίο είναι. Και άλλοι με γονίδι, έτσι. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Βοηθάει ο Σταμάτης, πιστεύεις? Βοηθάει. Εννοείται. Βοηθάει, έτσι. Πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό για σένα, Κωνσταντίνε? Την ίδια ερώτηση ετοιμαστείτε και οι υπόλοιποι να απαντήσετε. Είναι η επανάληψη του περσινού τίτλου, αλλά νομίζω ότι δεν σας ικανοποιεί μόνο αυτό. Αυτό είναι μια αρχή, έτσι. Έχετε και το Πανελλήνιο μπροστά. Εννοείται. Έχουμε το Πανελλήνιο, το κεφάλι κάτω, δουλειά. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Άγγελε. Ουσιαστικά τώρα κάναμε το πρώτο βήμα. Ετοιμαζόμαστε για το Πανεπαρχιακό που νομίζω είναι σε ένα μήνα περίπου. Όπως είπε ο Κώστας, πρέπει να δουλέψουμε πολύ, να διορθώσουμε αυτά που κάναμε λάθος, τα όσα κάναμε λάθος τέλος πάντων στους τελικούς αυτά τα μάτς. Και συγκεντρωμένα, με θέληση, πάμε να το πάρουμε. Συγγνώμη λίγο, αλλά φίλε Δημήτρη, αφού ξέρεις ότι αυτές εδώ οι εκπομπές, μόνο μπουγάλι δεν έβαλε σήμερα. Πάω στον MVP. Πάμε, ναι. Τα πεις τίποτα? Να πω, ρώτησε με. Την ίδια ερώτηση είπαμε. Το μπαγάζω. Θα βασικάσει σήμερα. Πιστεύω ότι το μυστικό της επιτυχίας αυτής της ομάδας, ναι, είναι ότι ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δηλαδή τώρα με αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει. Εδώ δεν χάσατε σετ. 42-3 είπαμε. 42-3. Ναι. Εμείς το αποδεικνύει. Εμείς το χέρι ακόμη πιο ψηλά. Και στο χέρι μου είναι το Πανελλήνιο. Και εσύ θα απαντήσεις, coach, στην ερώτηση που έκανα. Μου δίνεις την άδεια να μιλήσω? Σου δίνω την άδεια, ναι. Λοιπόν, εντάξει, όσο προχωράμε, ανεβαίνει το επίπεδο και δυσκολεύουν και οι αγώνες. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Η ομάδα έχει, όσο και αν αυτό μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο. Ναι, ακριβώς. Εγώ πρέπει να ζητάω πάντα παραπάνω από τους αθλητές. Το καταλαβαίνω, το ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει. Πρέπει να τους πιέζω και να μην επαναπαυόμαστε. Ακόμα και χθες μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα. Είχαμε κάποια προβλήματα πριν το Final Four. Είχαμε δύο αθλητές άρρωστους. Ναι. Μπήκανε μέσα με 10 μέρες, μπορεί και παραπάνω, απροπόνητοι. Και δεν παίξανε αυτό που μπορούν. Βάλε το τάκι-τάκι, βάλε. Είναι ωραίο. Φυσικά τα υπόλοιπα παιδιά που κάναμε κάθε μέρα προπόνηση μαζί ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο. Mm-hmm. Αλλά και πάλι, ακόμα και αυτό το τρίτο σετ, εμείς παίξαμε δύο σετ καταπληκτικά. Από τα καλύτερα που έχουμε κάνει στα 3 χρόνια εγώ που είμαι προπονητής. Όσον αφορά τη συγκέντρωση, τακτικά τι είχαμε πει, δείχνοντας μια σιγουριά και μια αυτοπεποίθηση
Που εντάξει δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε για τρία σετ. Κάτι που είναι φυσικά πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και σε ομάδες της Α1 ανδρών. Καλά, εδώ συζητάμε. Θέλουμε να διορθώσουμε ό,τι κομμάτια μπορούμε. Να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας μέχρι το τέλος. Γιατί όπως είπαμε, όταν με το καλό φτάσουμε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και χρειάζεται 100% συγκέντρωση και να είμαστε στο καλύτερο επίπεδο που μπορούμε. Είπες για όλα τα παιδιά και μου έκανε εντύπωση που κάθε χρόνο έρχονται τα roster, βγαίνει το σχετικό φυλάδιο από την ΕΠΕΣΤ με το Final Four, που φέτος ο Ηρακλής έστειλε 18 ποδόσφαιρο κανονικά. Και εδώ φαντάζομαι νιώθεις τυχερός γιατί έχεις πολλά παιδιά να δουλέψεις μαζί, έτσι. Άσχετα το πόσοι παίρνουν συμμετοχή ή όχι στα παιχνίδια και στις προπονήσεις αυτό βοηθάει. Όταν έχεις και προβλήματα 18, και απουσίες. Τα 8 παιδιά βέβαια είναι τρίτη ηλικίου από τους 18. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν και διαβάσματα και τέτοια. Ναι, δεν ερχόντουσαν σε όλες τις προπονήσεις. Πέρσι μπορώ να πω ότι ήταν χειρότερα τα πράγματα. Δεν ήμασταν τόσο πολλοί. Και η βασική ομάδα, ο κορμός, δηλαδή ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Είχαμε πιο μικρή συμμετοχή. Φέτος είμαστε σταθερά 8, 10 άτομα, 12 άτομα στις προπονήσεις. Αλλά όταν κάνεις 5 προπονήσεις την εβδομάδα και κάποια προπόνηση να λείψουν κάποιοι αθλητές, δεν είναι κάτι το φοβερό και νομίζω ότι φυσικά ανάλογο πρόβλημα έχουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Εσείς πλέον τελειώνετε από τους εφήβους ή όχι? Έχουμε άλλη μια χρονιά. Άλλη μια. Mm-hmm. Του χρόνου, να ξέρετε, τέτοιο καιρό πάλι θα το κοπανάω αυτό. Μακάρι. Έτσι δεν είναι? Να πούμε κάτι ότι ναι. Ένα παιδί. Ποιο τελειώνει? Ο Λευτέρης Νικολαίδης είναι ο πιο μεγάλος και είναι η τελευταία του χρονιά. Να το χειροκροτήσουμε. Ναι, ναι. Το Λευτέρη. Να πούμε κιόλας ότι μπήκε χθες και έδωσε μια ηρεμία στην ομάδα, βοήθησε στο καταλυτικά. Τρίτο σετ, βεβαίως. Καταλυτικά εκεί κάποια στιγμή που λίγο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, μπήκε και βοήθησε το παιδί. Και νομίζω ήταν το κλειδί ίσως της νίκης. Ο Λευτέρης ο Νικολαίδης, ο οποίος χθες μου αποκάλυψε, Κωνσταντίνος ξέρει, χθες το βράδυ, ότι ο πατέρας του, γερός να είναι, βρίσκεται μόνιμα στη Σάμο, πριν πολλά χρόνια, επειδή είναι άρρωστη γριά, ίδρυσε τον Ηρακλή Γέφυρας. Μάλιστα, δεν το ξέραμε αυτό. Έτσι είναι, καλά τα λέω. Λοιπόν, άρα έχετε άλλη μία. Άλλη μια χρονιά. Ναι. Άλλα δύο Πανελλήνια δηλαδή. Ναι. Εντάξει, εσύ έχεις για ακόμα. Για να μια χρονιά. Φεύγει. Εσύ φεύγεις. Εμείς έχει, αλλά θα φύγει. Έχεις ηλικιακά, έχεις. Θα τα πάρεις με τη Χαβάη. Εκεί, αλήθεια, πες μας λίγο τώρα για αυτή την εμπειρία που θα... Όχι την εμπειρία, αυτή την πολύ μεγάλη προοπτική θα αποκτήσεις την εμπειρία όταν βρεθείς εκεί, που φαντάζομαι δεν το σκέφτηκες καθόλου, έτσι, για να πεις φεύγω. Σίγουρα είναι μια πρόκληση. Στην αρχή δίσταζα λίγο, όσο είμαι πιο μικρός. Αλλά μετά όσο ρήμασα και το σκεφτόμουν καλύτερα. Ωρίμασε τώρα, είναι μεγάλο σύνταγμα. Όσο μπορούμε κι εμείς. Και εκεί θα συνδυάσεις σπουδές. Ναι, ναι, θα σπουδάσω και όλα φυσικοθεραπεία εκεί. Μάλιστα. Τρέμει να βροζίδι. Έχουμε πολλά παιδιά, δεν ξέρω Λάμπη αν αυτό είναι τυχαίο, που στον χώρο του βόλεϊ όταν τους λες τι άλλο θέλουν να κάνουν πέρα από τον αθλητισμό, διαλέγουν αυτό που διάλεξε και ο Δημήτρης. Έχεις πάλι πάρει δόση με αθλητές, σε βοηθάει. Είναι κοντά στο κομμάτι. Ναι, είναι στο κομμάτι μας. Και πολλοί αθλητές το σκέφτονται αυτό και είναι καλό κιόλας γιατί θα τους χρειαστεί και όσο είναι αθλητές και φυσικά και μετά αφού σταματήσουν. Δημήτρη, εκεί στη Χαβάη, το λέω λες και λέω εκεί στον Εύωσμο. Εκεί στη Χαβάη το πρωτάθλημα είναι αντίστοιχο, δηλαδή έχουν παιδες, έφηβους και τα λοιπά. Πώς ακριβώς είναι? Ή παίζουν τα πανεπιστήμια μεταξύ τους? Εκεί παίζουν μόνο τα πανεπιστήμια μεταξύ τους. Mm-hmm. Είναι χωρισμένα σε περιφέρειες και παίζουν κανονικά πρωτάθλημα όλη χρονιά. Ετοιμάσου, γιατί εγώ είμαι σίγουρος ότι επειδή έχει απίστευτο ταλέντο ο Δημήτρης, ότι θα τον δουλεύουν πάρα πάρα πολύ καλά. Συστηματικά τις προπονήσεις με άλλες συνθήκες στην Αμερική και νομίζω ότι δεν θα τον αναγνωρίζουμε όταν επιστρέψει. Έτσι δεν είναι? Με την καλή την έννοια εννοώ, δεν θα τον αναγνωρίζουμε. Εμείς που γνωρίζουμε το ταλέντο και το χαρακτήρα του, είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ωραία πράγματα στο μέλλον από αυτόν. Από την εθνική δεν σε χάνουμε, έτσι, οπότε σε χρειάζεται την εθνική θα είσαι εδώ κανονικά. Λάβει, τι ερώτηση να κάνω τώρα στους δύο από τα δεξιά μου? Θες να αλλάξουμε ρόλους? Αφού μου είπες να μην μιλάω πάλι. Τώρα δεν μπορώ χωρίς εσένα, δεν γίνεται. Τι θα ήθελες να τους ρωτήσεις αν ήσουν στη θέση μου? Εδώ είναι το μικρόφωνο.
Κοίτα πώς σου κοιτάει. Πρόσεχε τι θα πεις. Πώς ονειρεύονται το μέλλον τους. Ναι. Ένα μεγάλο στόχο που έχουν βάλει. Συνέχισε, ετοιμάζουμε αυτό το στιγμή. Πού φαντάζονται ότι μπορούν να φτάσουν σε 5 ή σε 10 χρόνια που μπορεί να είναι. Άγγελε. Εγώ να ξεκινήσω. Εσύ. Ωραία. Λοιπόν, πρώτο στόχο έχουμε αρχικά τώρα το Πανελλήνιο και τον πιο κοντινό κιόλας. Και από εκεί και πέρα ένα στόχο που πιστεύω κάθε αθλητής έχει στην ηλικία μου είναι να μπορέσει να παίξει επαγγελματικά, να έχει συμμετοχές με την εθνική, να κάνει μια καλή καριέρα, να βελτιωθεί όσο μπορεί και να το ευχαριστιέται. Πιστεύω ότι ένας πιο μεγάλος στόχος θα ήταν να παίξει επαγγελματικά. Ωραία. Απλά θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει θέληση, θέλει συγκέντρωση και πιστεύω με συνδυασμό και των προπονητών που έχουμε και στο εφηβικό και στο αντρικό του κύριου Ορφανού και με το ταλέντο που υπάρχει από κάποιους παίχτες μπορούμε να φτάσουμε σε ένα καλό σημείο. Κωνσταντίνε, αρχηγέ. Τι να πω. Αυτά που είπε και ο Άγγελος θα συμφωνήσω μαζί του. Στόχους, οι στόχοι δεν αλλάζουν της ομάδος. Πιο κοντινός μας στόχος είναι το Πανελλήνιο για ακόμη μια χρονιά και πιστεύω θα τον πετύχουμε. Αλλά ο στόχος του κάθε αθλητή που θέλει να το δει σοβαρά και να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό είναι να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται σε μια πολύ καλή ομάδα με τα ανάλογα καλά χρήματα και να μπορέσει να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Για μένα πιστεύω ίσως είναι το καλύτερο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να δημιουργείς κάτι τέτοιο, να φτιάχνεις τη ζωή σου από ένα χόμπι που ξαφνικά έγινε επάγγελμα. Με πολλή προσπάθεια και θέληση πιστεύω πως όλα γίνονται. Το πιο πειρακτήρι στην ομάδα ποιο είναι? Δεν ξέρω, ο Θανάσης. Ο Θανάσης και εσύ είπες. Καταρχάς, κάναμε, όχι λάθος, αλλά είχα σκοπό να το κάνουμε όλο να αναφέρουμε και τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί μένει, είστε εδώ τέσσερις, τρεις και ο προπονητής. Ποιος θα το αναλάβει αυτό το ρόλο? Εγώ, να τον πάρω εγώ που είμαι και πασαδόρος. Που έλα, θα πού, πού δίνεις την μπάσα. Πού δίνεις την μπάσα. Να πούμε και τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Όλοι είναι πρωταθλητές, άσχετα αν δεν χωράμε να είμαστε όλοι στο στούντιο. Άμα ξεχάσω στούντιο. Τίποτα θα με διορθώσουμε, να με συμπληρώσουμε. Δεν έτσι. Έχω και το φυλάδιο μαζί μου. Θα ξεκινήσουμε από τα Λίμπερο. Έτσι. Στο Λίμπερο είμαστε άλλωστε, 107,4. Λίμπερο έχω εδώ δίπλα μου, οπότε... Είναι ο Γιάννης Κωστάκογλου, ο οποίος είναι στην ηλικία μας. Έχει ένα ακόμα χρόνο. Έχει ένα ακόμα χρόνο μαζί μας. Μετά είναι ο Γιάννης ο Καραμάνης, δεύτερο λίμπερο. Που μπήκε για λίγο, πότε μπήκε, χθες? Μπήκε χθες το... Μπήκε για λίγο, ναι. Και μετά είναι και ο Γιώργος ο Νικολουδάκης, το τρίτο λίμπερο. Ακραίοι, έχουμε τον Κώστα που είναι δίπλα μας. Γεια σου Κώστα. Ο Βαρδεσιώτης, ο Παναγιώτης. Ο Λευτέρης ο Νικολαίδης. Ξεχνάω κάτι. Ο Μιχάλης ο Χίζαρης. Ο Μιχάλης ο Χίζαρης. Ο Γιωβανέκος ο Νίκος. Ο Γιωβανέκος. Άντε πείτε κι εσείς. Πάμε κέντρο. Τι, τους κέντρο, είπαμε τους ακραίους. Ακραίους νομίζω τους είπαμε, ναι. Ναι, αυτή είναι. Κονιόρδος. Κονιόρδος κεντρικός, ναι. Και Σεσίδης. Και Σεσίδης. Ηλίας Λιούτας. Ηλίας ο Λιούτας. Και ο Κώστας ο Σαμαράς. Και ο Σαμαράς που κι αυτός πήρε συμμετοχή. Πάσα είπαμε. Πάσες έχουμε τρεις. Είμαι εγώ, είναι ο Βάιος ο Ισάκ, ο Μαδίτσης και ο Αναστάσιος ο Τσακίρης. Ξεχάσαμε κανένα. Αφήσαμε μια βασική θέση. Το διαγώνιο. Στο διαγώνιο. Δεν πιάνεται αυτός. Ο MVP του πρωταθλήματος που εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα κάνει αυτά που έκανε και χθες και προχθές θα τα κάνει και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το Πανεπαρχιακό, αν και πλέον έχει αλλάξει ονομασία, μικρή σημασία έχει αυτό. Λέγεται προκριματικά Πανελληνίου Πρωταθλήματος, δεν το ονομάζουμε. Και είναι και ο Καλιανίδης ο Γιάννης, σαν δεύτερο διαγώνιος. Ναι, σωστά. Πότε ξεκινάει με Ορεστιάδα και τις υπόλοιπες ομάδες, έχουμε ημερομηνίες? Ναι, έχουν βγει ημερομηνίες. Είναι τον άλλο μήνα. Συγκεκριμένα
στις 7, 8, 9 και 10 του μηνός, είναι 4 μέρες. Mm-hmm. Δεν έχει οριστεί το πού. Πολύ πιθανό να γίνει και στη Θεσσαλονίκη ακόμα, όπως είχε γίνει και πέρσι. Στο Κατσάνιο, ναι, δεν αποκλείεται. Γιατί είναι τρεις ομάδες. Είναι τρεις οι ομάδες. Και η Ελπίδα και ο Πήγασος, βεβαίως. Οπότε μπορεί να γίνει εδώ πέρα ένα τετραήμερο. Είναι ένα κουραστικό τουρνουά, θα έλεγα, απαιτητικό. Γιατί δίνεις 4 παιχνίδια μέσα σε 4 μέρες. Και θέλει πέρα από ικανότητα, θέλει και δυνάμεις, φυσικές δυνάμεις. Και ειδικά για κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν τόσες πολλές λύσεις, mm-hmm. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το Final Four πότε πάει με το καλό, αν περάσει η ομάδα και είναι το Πανεπιστημιακό. Στις 23 και 24 του Μαρτίου. Μαρτίου, ωραία. Εδώ θα είμαστε να το κουδουνίζουμε και πάλι αυτό. Δημήτρη, πες μου λίγο για την οικογένεια Μούχλια, με τον πατέρα σου να έχει κατακτήσει πρωτάθλημα το 97. Με τον αδερφό σου να παίζει στον Ηρακλή, με εσένα να παίζει στον Ηρακλή, με τον μικρό να. Ο μικρός είναι στον Εθνικό ή στο Σουφλί, ναι. Στον Εύρο Σουφλίου. Πιο βολεϊκή οικογένεια, για τη μητέρα δεν ρώτησα. Η μητέρα με έκανε στίβο. Έκανε στίβο. Ναι, ναι. Εντάξει. Αθλητική οικογένεια πέρα για πέρα. Αλλά νομίζω το DNA του πατέρα σας το έχετε πάρει όλοι. Τον είδα και χθες στο γήπεδο. Και να υποθέσω ότι είναι. Υπέροχο για σένα που είσαι με τον αδερφό σου μαζί στην ίδια ομάδα πλέον. Ε? Ναι, είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Μοιραζόμαστε το γήπεδο, την προπόνηση. Είναι πολύ ωραίο. Δεν τον βαριέσαι που τον έχεις και. Καμιά φορά, εντάξει. Ο Βασιλάκης είναι που λένε και όποιος τον πειράξει θα έχει να κάνει μαζί μου, να ξέρετε. Κανονικά. Και μπορεί να δώσει και περισσότερα πράγματα στην ομάδα, εγώ το πιστεύω. Θα μου κάνεις και ένα σχόλιο για τους άντρες τώρα. Για τους άντρες. Ναι. Σίγουρα μπορούμε έχουμε την ΑΕΚ μπροστά μας. Ναι, σίγουρα θα γίνει ένα καλό παιχνίδι. Αν παίξουμε όπως ξέρουμε, μπορούμε να νικήσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι αδικήσαμε τους εαυτούς μας όλη τη χρονιά. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, μπορούσαμε να πάμε πολύ καλύτερα. Εντάξει, τώρα προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχετε και την πρόκληση του Final Four του Κυπέλλου. Ναι, ναι. Έχει οριστεί το παιχνίδι για Τετάρτη 20 του μηνός στη Ρόδο. Και παρά το ότι είναι Α2 ομάδα, είναι μια καλή ομάδα. Έχει παίκτες όπως ο Σακόγλου, όπως ο Θεοδόσης Ηλίας που τον ξέρουμε καλά, όπως ο Σαρκέ Ίσογλου, κέρδισε πρόσφατα τον Όφη με 3-1. Νομίζω χρειάζεται σοβαρότητα να πάτε πειθαρχημένα στη Ρόδο να πάρετε την πρόξη για να ταξιδέψουμε όλοι μαζί στην Ιερά Πέτρα. Γιατί ξέρω πολύ κόσμο που ήδη θέλει να βρεθεί στην Κρήτη για να σας δει, όπως και πέρυσι. Φυσικά η Ρόδος είναι μια καλή ομάδα. Σκοπεύει να πάει για άνοδο. Έτος στην Α1 και πρέπει να το προσέξουμε σίγουρα. Ωραία. Πριν να ολοκληρώσουμε, θέλω από μία τάκα ο καθένας ό,τι θέλετε να πείτε. Θες να βάλουμε γονίδι, μήπως για κλείσιμο? Όχι. Όχι, εντάξει. Το τάκα τούκα καλό είναι. Από εκεί. Τίκι, τίκι. Πώς το λένε, όλο το λάθος το κάνω. Τάκι. Ένα όνομα πρέπει να θυμάμαι. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και εύχομαι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Πανελλήνιο. Οι ατάκες είναι δικές σας. Θα κλείσουμε με εσάς. Ατάκες, ναι. Ό,τι θες, πες. Μια αφιέρωση κάνει, ξέρω εγώ. Να ξεκινήσουμε με τον προπονητή. Εντάξει, εγώ εύχομαι να κατά τις 25 του μήνα, ναι. 25-26, να μας έχεις πάλι εδώ, με το πιο μεγάλο κύπελλο. Μαρτίου εννοείται. Ναι. Προς το παρέλαση θα κάνουμε. Προς το παρόν, 25. λίγο ξεκούραση. Τι ξεκούραση, δηλαδή, σήμερα μόνο ρεπό, από αύριο ξανά στο γήπεδο. Τους πιέζεις πολύ, τους πιέζεις, ζορίζεις. Όχι, εντάξει. Εντάξει, είσαι καλός. Σας πιέζει? Όσο πρέπει. Κάτι κεφάλια βλέπω να κουνιούνται. Τι γίνεται, λοιπόν, πρέπει να έρθω σε μια προπόνηση. Καταρχήν αύριο θα έχει λίγο ποδόσφαιρο. Θα έχει. Ναι. Επιβράβευση του Πασαδόρου. Το πριν για την τελευταία φάση. Ωραία. Μπορώ να έρθω? Έλα, τι ώρα είναι η προπόνηση? Έλα να παίξεις κιόλας. Αλλά είσαι επικίνδυνος, καλύτερα άστο. Σαν διαιτητής μόνο. Τι ώρα είναι η προπόνηση? 9.30. Τι 9.30 το βράδυ? 9.30 με 11 και κάτι. Είστε τρελοί. 9.30 λέει. Κωνσταντίνε, το κλείσιμο δικό σας. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το κεφάλι χαμηλά και πάμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ελπίζω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 25 Μαρτίου. Και βέβαια με ένα άλλο κύπελλο. Πιο ωραίο, πιο μεγάλο, έτσι πιο... Εντυπωσιακό. Πιο εντυπωσιακό, ναι. Στο χέρι σας είναι, Άγγελε. Εννοείται.
Εγώ ατάκα δεν έχω να πω. Δεν έχεις ατάκα. Εσύ μιλάς στο γήπεδο. Εγώ μιλάω στο γήπεδο. Με το ποδόσφαιρο που παίζεις. Και εκτός αέρα αν θες ατάκα. Τώρα εδώ στον αέρα. Δημήτρη. Εγώ θέλω να ευχηθώ να είμαστε όλοι υγιείς. Μόνο αυτό. Τα είπες όλα. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλό βράδυ σε όλους. Ακολουθεί η Τάσος Τρέγιας με Ζάχο Ντρούλινγκ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Όπως καταλάβατε, η σημερινή εκπομπή και καλά κάναμε αφιερώθηκε αποκλειστικά στα παλικάρια μας και στους πρωταθλητές ΕΠΕΣ. Εύχομαι σε λιγότερο από μήνα, όχι, κάτι παραπάνω από μήνα, να λέμε και στους πρωταθλητές Ελλάδος, όπως κάναμε και πέρυσι. Αύριο με το καλό. Με περισσότερο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ φυσικά όπως κάνουμε κάθε μέρα στην και ανώλευκη επικαιρότητα με την ώρα για μπλε εδώ 7 με 8. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.